Πέραν από το κομμάτι που αφορά τους περισσότερους από εσάς, ο Σύλλογος των Ψαράδων εδώ στην περιοχή, της Νέας Μάκρης, θέλει να πει δύο λόγια. Πριν πει δύο λόγια, εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω και να τους ευχαριστήσω, διότι προφανώς όλο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στις τραγικές απώλειες, αλλά είχαμε και κάποιους ανθρώπους που με αυτοθυσία έσωσαν ζωές. Και μεταξύ αυτών ήταν και οι ψαράδες της Νέας Μάκρης, και θέλω αυτό να τους το αναγνωρίσουμε ως πολιτεία και θα το αναγνωρίσουμε ως πολιτεία. Ευχαριστούμε πολύ. Θεωρούμε όμως ότι ήταν η υποχρέωσή μας ως πολίτες και ως άνθρωποι. Γιατί αύριο μπορεί να βρεθούμε εμείς στην ίδια θέση και θέλουμε να βρεθεί κάποιος άλλος να κάνει το αντίστοιχο. Πέρα από εκεί όμως, θα ήθελα να αναφέρω ότι υπήρχαν τουλάχιστον από το λιμάνι της Νέας Μάκρης τρεις αλλοδαποί, δύο αιγυπτιακής καταγωγής και ένας αλβανικής, που με δική της πρωτοβουλία και με πολύ μεγάλη, με πολύ πάθος βοηθήσαν. Ήρθανε μαζί μας με κίνδυνο της ζωής τους, βουτήξανε στα νερά, σώσανε τους ανθρώπους κολυμπώντας, τους πήραν αγκαλιά και τους φέρανε παιδιά και ηλικιωμένους, χωρίς να έχουν κανένα συμφέρον, χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση. Θεωρούμε ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους τιμήσουμε. Πρέπει να πω ότι είναι όλοι τους πάνω από 22 έτη στην Ελλάδα, οπότε έχουν τα κριτήρια ούτως ή άλλως να πάρουν υπηκότητα. Ζητάμε από την κυβέρνηση, αν μπορείτε, να τους παραχωρήσετε την ελληνική υπηκότητα, γιατί δείξανε ότι είναι πραγματικά συμπολίτες μας, ότι μας πονάνε και νιώθουν Έλληνες εδώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι έχω δώσει ήδη εντολή στον Υπουργό Εσωτερικών να προβεί στη διαδικασία που είναι σύμφωνη με τον νόμο για αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη εξαιρετική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, διότι θεωρούμε αυτούς τους τρεις ανθρώπους ήδη συμπολίτες μας, δικούς μας ανθρώπους.